Καρέ χοιρινό γεμιστό. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε ένα καρέ από χοιρινό περίπου 2 κιλά, ένα ποτήρι μοσχάτο γλυκό κρασί, μία κουταλιά της σούπας μέλι, χυμό από ένα πορτοκάλι, ένα κιλό πατάτες, 2-3 μήλα, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, αλάτι πιπέρι, ρίγανη, δέντρο λίβανο, μπαχάρι σε σκόνη. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε 10 δαμάσκηνα αποξηραμένα, ένα μήλο τριμμένο, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο. Εδώ είμαστε, κυρίε και κύριοι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Αυτά θα τα πετάξουμε. Καθαρίσαμε ένα μήλο. Έλα, Αντινάκη, μας βοηθήσει. Γιατί εσύ τώρα, Θανάση μου, θα τρίψεις το μήλο. Ωραία, σε ένα φοβερό τρίφτη. Ναι, θέλω να το δείξω με τον τρίφτη, παρακαλώ. Ναι, γιατί δείξεις, είναι μια εδώ πέρα φοβερή πατέντα. Κοιτάξτε, αυτό είναι τρίφτη. Τον οποίο αν σηκώσει, χρησιμοποιείται και ω τασάκι, όπω βλέπετε, κυρίε και κύριοι. Δεν περίμενα να πει ακριβώ αυτό. είναι τρομερό, δεν είναι τρομερό. Κοίταξε, εγώ μα το βλέπα, θα το πέρα για στακτοδοχείο. Και για πούρο κιόλα, γιατί είναι και μεγάλη τέτοια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να συνεχίσετε, Νικολάου, μη συγχωρείτε για τη διακοπή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη γέμιση για το καρέ, για το χοιρινό καρέ. Θα τρίψουμε ένα μήλο. Εδώ έχουμε κόψει δαμάσκηνα σε μικρά κομμάτια. Δαμάσκηνα αποξηραμένα. Δεν χρειάζεται να τα ενυδατώσετε, γιατί όπως θα βάλουμε μέσα το μήλο, θα μαλακώσει το δαμάσκηνο. Μέσα εδώ θα βάλουμε λίγο βούτυρο. Και θα ενώσουμε το δαμάσκηνο με το βούτυρο. Όσο μπορείτε με τα χέρια σας, θα λιώνετε το δαμάσκηνο. Πρέπει να έχεις το μισό έτοιμο. Μπορείς να το... Περίμενε, Θανάση μου. Πάρω αυτό. Ωραία. Έτσι και το μήλο. Θα βάλουμε λίγη ρίγανη. Αλάτι και πιπέρι. Τώρα θα βάλουμε. Τέλειωσες με το μήλο. Σε θέλω, 10 δευτερόλεπτα. Θα ενώσετε πολύ καλά τη γέμιση, τα υλικά και όσο μπορείτε θα πιέζετε για να λιώσετε έτσι το δαμάσκηνο για να μπορείτε πολύ πιο εύκολα να το γεμίσετε, να βάλετε μέσα στο καρέ που θα το γεμίσουμε. Λοιπόν, ορίστε. Αυτό το φέρνεις εδώ. Ωραία. Βάλαμε και αυτά μέσα. Εντάξει, δεν πειράζει. Βάλτε. Μια χαρά θα είναι. Έτσι, ο πάγκος μας είναι καθαρός. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτό. Ξέρεις τώρα τι θέλω από σένα. Ορίστε. Θέλω να βγάλεις λίγο το γάτι ή μάλλον άστο γιατί θα με βοηθήσεις. Λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι θέλω. Ωραία. Εδώ. Το βγάζουμε το γάτι. Μπράβο, κάτω, γιατί δεν θα μπορέσεις με το γάτι. Γάτια υπάρχουν ούτως ή άλλως. Αλάτι και πιπέρι. Αλάτι και πιπέρι μέσα εδώ στη. Ωραία. Φτάνει. Πιπεράκι μπορείς να βάλεις λίγο παραπάνω. Ωραία. Δουλεύουμε με ρίγανη, δεντρολίβανο. Και λίγο μπαχάρι. Τέλεια. Ωραία. Λίγο το μπαχάρι, θα το βάλω βέβαια. Ρίγανη έχω βάλει, λίγο μπαχάρι. Δεντρολίβανο. Και κόψιμο και λίγο δεντρολίβανο. Ωραία. Και είναι έτοιμη η γέμιση. Έχω βέβαια ένα πολύ μικρό μπολάκι εδώ, αλλά δεν πειράζει. Τα καταφέραμε. Γεμίσαμε τον κόσμο. Αλλά τόσο. Ναι, τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε εδώ τη γέμιση. Κάτσε να νοικοκυρευτούμε λίγο. Τώρα τα μαζέψω εγώ τι να κάνει. Ξέρεις, θα κάνεις. Θα πάρεις. Κάτσε να το βάλω αυτό. Πίνω τη γέμιση εδώ. Πάρε λίγο χαρτάκι εδώ. Ωραία. Don't worry. Παίρνουμε λοιπόν τώρα το χοιρινό, το καρεδάκι. Και για να το γεμίσουμε, θέλω να κάνετε μία τρύπα. Εδώ, στο κέντρο. Βλέπετε εδώ που έχει αυτό το κρεατάκι. Λοιπόν, ή θα έχετε... Δώσ' μου λίγο και σε μένα. Ωραία. Είμαι περίεργος. Ή θα έχετε... Αυτό το εργαλείο στο σπίτι που τροχίζετε τα μαχαίρια, το μασάτι, αν δεν έχετε, θα πάρετε μία ξύλινη κουτάλα και θα χρησιμοποιήσετε το πίσω μέρος για να κάνετε την τρύπα. Σίγουρα, μία ξύλινη κουτάλα έχετε όλοι στο σπίτι σας. Λοιπόν, και θέλω εδώ να δείτε τι κάνουμε. Είναι πολύ μαλακό το κρέας, το χοιρινό σε αυτό το σημείο. Κάνει πολύ εύκολα την τρύπα. Απλά θέλω να προσέξετε όσο γίνεται να είναι ευθεία η τρύπα. Ανοίγεται λίγο εδώ με το μαχαίρι. Είναι πάρα πολύ μαλακό, μιλάμε. Ναι, είναι πολύ μαλακό. Λοιπόν, από τη μία πλευρά και παίρνετε τη γέμιση και σπρώχνετε όσο μπορείτε να πάει η γέμιση μέσα. Αν βασανίζεστε και είναι μικρή
η τομή που έχετε κάνει, ανοίγετε με το μαχαίρι και άλλο για να μπορέσετε να σπρώξετε μέσα τη γέμιση. Γυνάκι μου γλυκό, ερώτησης. Ναι. Αν παίρναμε το μαχαίρι, πρόσεξέ με για 3 δευτερόλεπτα. Ναι, με. Αν είχαμε πάρει το μαχαίρι και το κόβαμε εδώ έτσι. Ναι. Εντάξει. Και το γεμίζαμε, το γεμίζαμε μέσα και το κλείναμε. Και το δέναμε με κάποιο τρόπο. Ναι, εντάξει, αλλά γιατί όχι. Υπή... Γιατί... Όχι, για πιο εύκολα σου λέω. Γιατί... Και αυτό είναι εύκολο. Εύκολο είναι, απλώς είναι πιο χρονοβόρο αυτό. Μετά ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Τώρα χριστουγεννιάτικο τραπέζι κάνουμε. Αυτά, είναι πιο εντυπωσιακό είναι, μετά. Είναι πολύ πιο εντυπωσιακό σαφώς. Δηλαδή, γιατί το άλλο θα είναι. Κατάλαβες, το κάνεις από τη μία πλευρά και μετά το γυρίζεις και πας και από την άλλη πλευρά, ναι, ρε παιδί μου. Να ξέρεις, ας πούμε, ότι θα έχει γέμιση και από τις δύο πλευρές. Ανοίγεις, ας πούμε, την τρύπα. Την τομή και μετά με το μαχαιράκι. Αφαιρείς λίγο από εκεί. Ναι, το ανοίγεις με αυτόν τον τρόπο για να μπορέσει όσο γίνεται να βάλεις μέσα τη γέμιση. Αυτό είναι και το χρονοβόρο της. Το χρονοβόρο της. Ναι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα θα δείτε. Είναι παιχνίδι. Αλλά έρχεται τώρα το μήλο, έτσι. Βέβαια. Μέσα. Και, γιατί παίρνει την υγρασία από το μήλο, το κρέας, και δεν γίνεται στεγνό. Το χοιρινό τώρα εδώ. Το χοιρινό έχει λίπος που έχει είναι εξωτερικά το λίπος, μέσα το κρέας είναι στεγνό. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο και με το βουτυράκι που του προσθέτουμε, βέβαια, του προσθέτουμε υγρασία. Βέβαια, γιατί το χοιρινό τι χρειάζεται, και όταν δίνει και σκληρό κρέας όταν ψήνεται, όταν σκληρό, εντάξει, κατάλαβες τι εννοείς. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή να ξέρεις ότι τα οξέα που έχουν μέσα τα φρούτα, ναι, μαλακώνουν τα κρέατα. Βέβαια. Και έρχεται δηλαδή ακόμα και την ώρα που ψήνεται και μαρινάρεται από μέσα προς τα έξω και την ώρα που ψήνεται το κρέας. Mm-hmm. Λοιπόν, αφού το γεμίσετε έτσι ωραία, λίγο την υπομονή του, αλλά, αλήθεια σας λέω, μετά το αποτέλεσμα θα είναι τόσο ωραίο που θα αποζημιωθείτε για τον κόπο σας. Λοιπόν. Εξαιρετικό. Ωραίο δεν είναι. Εξαιρετικό. Έχουμε γεμίσει το χαρέ με μία γέμιση, με μήλο, mm-hmm, δαμάσκηνο, δεντρολίβανο, λίγο βούτυρο, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι. Μοσχοκάρι, δεν πες. Όχι, μπαχάρι και μπαχάρι. Μπαχάρι, ναι, μπαχάρι. Τώρα, αλλά το πιπερώνουμε εδώ το χοιρινό, το καρέ που το μεταφέραμε σε ένα μεγάλο ταψί. Εδώ έχουμε καθαρίσει πατάτες, πατατούλες, τις κόβετε στη μέση. Θα φροντίσετε να είναι όχι πολύ μικρά κομμάτια, γιατί όπως βάζω την πατάτα από την αρχή και ψήνεται με το κρέας, και αυτό θέλει, ανάλογα βέβαια τώρα αυτό είναι 2 κιλά, θέλει 2 ρίτσες. Ναι, σε 180, δεν θέλω υψηλή θερμοκρασία. Το χοιρινό, να θυμάστε, δεν θέλει υψηλή θερμοκρασία. Δεν αγαπάει τις υψηλές θερμοκρασίες στο φούρνο το χοιρινό. Θέλει να ψήνεται σιγά-σιγά σε μέτρες θερμοκρασίες για να γίνεται καλύτερο, για να μην στεγνώνει. Mm-hmm. Αν και αυτό σήμερα όπως το έχουμε ενισχύσει μέσα με μήλα και με δαμάσκηνα, θα μείνει μια χαρά. Είναι ενυδατωμένο πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχω αλατίσει, έχω πιπερώσει. Εδώ θα βάλουμε πορτοκαλόχυμο. Άιντε πάλι με το πορτοκαλί. Δεν γίνεται το χοιρινό. Το ξέρω. Χοιρινό χωρίς πορτοκάλι. Είναι πολύ καλύτερο. Δεν γίνεται. Κρασάκι. Αυτό είναι σαμιώτικο γλυκό. Μπορείτε να βάλετε ένα λευκό. Καλύτερα το γλυκό, έτσι θα το κάνει πιο... Είναι ό,τι πρέπει σε αυτή εδώ την ιστορία. Ελαιόλαδο. Και μέλι. Εδώ, για να καραμελώσει, μία κουταλιά της σούπας. Θα αρχίσει αυτό και θα λιώνει πάνω και θα καραμελώσει πάνω μέρος, το πάνω μέρος από το καρέ. Τώρα που λες για το κρασί, κάπου διάβαζα στη, δεν θυμάμαι, στη Γαλλία ή στην Αμερική, δεν, ναι, θυμάμαι. Είναι ένας τύπος που φτιάχνει μία γαλοπούλα, τώρα για τις γιορτές, την οποία γαλοπούλα την περνάει τρεις φορές από κρασί. Όταν τη μαριναρεί ή μετά όταν την ψήνει. Και όταν την ψήνει. Δεν ξέρω πώς το κάνει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Να σου πω τι θα γίνει. Εδώ τώρα σε αυτό που κάνουμε σήμερα. Είδατε. Όχι, δεν έβαλα... μ' άρεσε να σου πω που το κλου ποιο είναι. Το κλου ποιο είναι ότι ο τύπος στον, στη συμφωνία ουσιαστικά όταν πας στο μαγαζί. Α, είναι το κάνεις ότι... σε εστιατόριο. Ναι, σε εστιατόριο. Ναι. Είναι ότι όταν φύγεις, επειδή είναι βαρύ, δηλαδή έχει αλκοόλ το φαγητό μέσα, αν σε γράψει λέει τροχέα για κατανάλωση αλκοόλ, καλά, θα σου πληρώσει την κλίση. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, το κάνει και για μάρκετινγκ βέβαια. Α. Αλλά ξέρεις, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Θα σου πληρώσει την κλίση αυτός, ναι. Καλά, εντάξει, να πάμε τότε αν είναι. Να πάμε, αν είναι έτσι. Να... Γιατί ξέρεις, πίνει άφοβα και λες, οκ, okay, θα μου πληρώσουν. Όχι, γιατί τρεις φορές λέει το περνάει από τέτοιο. Τρεις φορές το περνάει από κρασί. Εντάξει, λέει, επειδή το κρασί όταν περνάει από θερμοκρασία φεύγουν οι αλκοόλες. Φεύγουν οι αλκοόλες, δεν μένει και τίποτα.
Λοιπόν, εδώ πάντως αν θέλετε να ενισχύσετε πάνω το γλάσο, σε κάθε μισή ώρα μπορείτε, θα πάρετε λίγο από το μέλι, λίγο από το ελαιόλαδο και λίγο από το πορτοκαλόχυμο και θα το περνάτε με ένα πινέλο, κάθε φορά που στεγνώνει, το ξαναπερνάτε και δημιουργείται καινούριο γλάσο. Λοιπόν, να βάλουμε και το δεντρολίβανο. Και πάμε τώρα να βάλω και τις πατατούλες. Χθες να κόψεις ακόμη ένα μήλο, γιατί έχει και μήλο. Αλλά τα μήλα θέλω να τα αφήσετε στα τέσσερα, αλλά θα τα κόψω ένα μεγάλα κομμάτια, ώστε να μπορέσει να κρατήσει τη φόρμα του μέχρι το τέλος που θα ψηθεί το χοιρινό. Να το μήλο εδώ μαζί με τις πατατούλες, όταν το ψήσετε, θα έρθει και θα γλυκάνουν οι πατάτες, θα φύγουν και τα ζουμάκια από το χοιρινό και θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Εδώ με τις πατάτες γύρω-γύρω θα τις βάλετε από το χοιρινό. Εγώ έχω κόψει ήδη μερικά μήλα εδώ. Όσο μπορείτε το μήλο να είναι κάτω για να μην στεγνώνει. Έτσι. Αυτό μετά από μία ώρα και ένα τέταρτο που θα έχει πάρει κρούστα πάνω και θα έχει κάνει το γλάζο και το έχετε περάσει και δύο φορές με μέλι αν θέλετε, μπορείτε να σκεπάσετε με αλουμινόχαρτο έτσι ώστε να ψήνετε εσωτερικά και για να μην πάρει πάρα πολύ χρώμα. Πιπέρι, ναι αμέ, πάνε δύο μιλαράκια ακόμη, αλάτι και ρίγανη, μία δηλαδή από τα ίδια τα μπαχάρια, βάλω και λίγο λάδι πάνω από τις πατατούλες, αυτό ήταν. Από τα ίδια τα μπαχάρια που βάλαμε και στο χοιρινό. Ξέρεις τι ωραίο που είναι. Μπορείτε να βάλετε και θυμάρι, και το θυμάρι πάει πάρα πολύ ωραία, γιατί συνήθως βάζουμε ρίγανη. Το θυμάρι είναι πολύ ωραία φάση. Θυμάρι και θρούμπι. Εμένα μου αρέσει πολύ και το θρούμπι. Το θρούμπι τι είναι? Είναι και αυτό, έτσι μοιάζει λίγο με το θυμάρι στη γεύση. Ναι. Είναι του βουνού, ξέρεις, αρωματικό. Θρούμπι. Και είναι, τα ελληνικά βουνά είναι γεμάτα από θρούμπι. Βέβαια. Αυτό το μέλι, να το αφήσετε πάνω εδώ, αυτό το μέλι είναι που θα κάνει την κρούστα. Α, ήθελα να σας πω, αν σας έχει περισσέψει γέμιση, μην την πετάξετε. Όπως τη γαλοπούλα. Ό,τι περισσεύει, το βάζουμε γύρω-γύρω. Βάλτε, θα έχετε πιο μεγάλο το αυσίσεις, βάλτε γύρω-γύρω τη γέμιση. Όταν ψήνεται, έρχεται και λιώνει αυτό μέσα με τις πατάτες. Γίνεται όνειρο. Για να προστατέψουμε την πατάτα. Λοιπόν, από... μας πει ένα πατατούλα, θα τις βάλουμε στο άλλο ταψάκι εμείς. Για να προστατέψουμε την αυτό. Πατάτα, τι είναι από το τέτοιο. Από το ψήσιμο. Άμα ρίχναμε και λίγη φρυγανίτσα τώρα πάνω, θα μας πειράζει. Όχι, δεν μας πειράζει. Για να κάνει η κρούστα. Μια χαρά θα γινόταν. Και στο κρέας μπορούμε να ρίξουμε λίγη φρυγανίτσα. Όχι, εδώ γιατί θέλω το μέλι να καραμελώσει να κάνει, ξέρεις, να κάνει τη δικιά του κρούστα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και μετά. Δεν έχω περιέργεια. Τι λέτε, κυρία Μπακατσέλου, είναι δυνατόν να μην έχω περιέργεια? Που έχω ήδη φορέσει τα γάντια μου. Θα δείτε τώρα το έτοιμο. Φοράω και το σκούφο μου για να είμαι εορταστικό τελείω. Εντάξει. Γιατί είναι εορταστικό πιάτο, ούτως ή άλλως αυτό. Πού το βρήκες με το σκούφο, Θανάση? Τι ωραίος. Τι το βρήκες, δεν είναι? Μια χαρά είναι. Όχι, ωραίο, πολύ ωραίο. Κάτι. Λοιπόν, αυτό στο φούρνο, έτσι τα έχουμε πει εμείς. Δεν θέλει υψηλή θερμοκρασία το χοιρινό, στους 180. Λοιπόν, τώρα το άλλο, η μόνη δυσκολία είναι ότι θα πρέπει να περιμένετε λίγο να κρυώσει. Γιατί αν δεν είναι κρύο, δεν θα μπορείτε να το κόψετε. Έτοιμο το καρέ. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Τα μπριζολίκια. Έλα. Σου έχω ετοιμάσει εκεί. Φοβερό. Το κάψαμε εμείς λίγο, αλλά έτσι μας αρέσει, έτσι, να έχει πάρει επάνω χρώμα. Να κάνει, είδες, να κρατσανάει. Οι πατατούλες όμως γίνανε. Ναι. Πώς θα το κόψω αυτό τώρα αυτό που καίει. Τώρα, ναι, το θέμα με αυτό είναι πώς το κόψω τώρα που καίει. Δεν το βγάζεις έξω? Κάνε το έξω, δυνά μου. Έτσι πρέπει να το σερβίρουμε για να... Περίμενε. Βάλτε, όπα. Αυτό πάρε. Άστε σε μένα. Αυτό είναι, ναι. Έλα. Αυτό Τακ. Είναι. Πάρε και το μαχαιράκι. Εντάξει, κοίταξε, είναι θεαματικό όμως. Θα το βγάλεις στο τραπέζι. Πάρε μου το άλλο το μαχαιρί. Το βγάλεις στο τραπέζι να το δει τώρα ο άλλος. Έτσι πρέπει να το βγάλεις κανονικά. Ναι, και μετά. Και μετά του πεις. Όχι, δεν έχει θέμα. Κόβεται, κόβεται ωραία, πολύ εύκολα, ρε, ούτως ή άλλως. Αυτό, δηλαδή μέχρι ένα σημείο. Απλά εδώ θέλει ένα μπαλταδάκι. Τακ. Και μπαλταδάκι. Για μπαλταδάκι, Ντίνα, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε, αυτό θέλω να δείτε. Εδώ, αυτή είναι η ιστορία. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ξέρεις τι θα κάνω? Το βάλω μέσα εδώ στα ζουμάκια. Βάλε μέσα εσύ αυτό. Κόψε δύο φετούλες ακόμα. Δύο μπριζολίτσες ακόμα. Μπριζόλες τώρα, κανονικές. Ναι, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο? Αυτό εδώ.
Αυτό ναι, εδώ η πετσούλα που έχει κάνει από το γλάσο, από το μέλι, με τα πατατάκια. Φάει τα πατατάκια αυτά, βάλε, να βάλε, ξέρεις τι, σου λέω, βάλε μέσα στο πιάτο εσύ δύο κομμάτια ακόμα. Ναι. Και θα αρχίσω εγώ να τσιμπουλογάω από εδώ πέρα, μην ανησυχείς. Όχι, λέω να σερβίρω, να κάνω σε πιάτο. Όχι, γιατί να κάνεις πιάτο. Ας τα αφήσουμε μια φορά εδώ. Πάρω μια πατατούλα. Καλά, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Εντάξει, Θανάση. Ό,τι πεις εσύ. Εγώ ήθελα αυτό εδώ να δείτε. Είναι όλα τα λεφτά. Θα τα βάλω λίγο από το ζουμάκι αυτό. Ταραν, ταραραν, ταραραν. Η πατάτα είναι σαν κάστανο έχει γίνει. Τέλεια. Με το... Έχει μελώσει, γιατί το μήλο έλειωσε. Άρα, παιδάκι. Πήρα το κομματάκι, αυτό μου είπε. Πάρε το εδώ στη σάλτσα, στη σάλτσα. Πάρε το άλλο, μην ανησυχεί. Αγαπημένο φαγάκι. Πολύ ωραίο. Αυτό. Από τα πιο αγαπημένα. Εγώ νομίζω ότι μπορώ να σερβίρω. Με μ' αρέσει το χοιρινό πάρα πολύ. Παρόλα αυτά. Δύναμο, μη σερβίρεις. Μη σερβίρεις. Δεν γιατί θέλετε να σερβίρω. Τέλειο είναι και έτσι. Τι να σερβίρεις, αφού είναι πανέμορφο. Καλά. Αφού δεν θέλετε, δεν θα σερβίρω. Ούτε ούτε άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν σας αρέσει το χοιρινό, δηλαδή, με μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι σούπερ. Σε χαμηλή θερμοκρασία στους 180, μην μου βάλετε 240 και έχετε και σφίξει. Θέλω να μείνει. Λουκούμι, εδώ, εδώ, έτσι, έτσι. Ζουμερό. Ζουμερό θέλω να είναι. Το βλέπετε. Έχει μέσα τα υγράκια αυτά από, τις, από τη γέμιση. Και ήρθε και έγινε ζουμερό, αλλά ψήθηκε μέχρι την καρδιά. Αυτό. Αυτό είναι. Τέλεια. Αυτό είναι και το μυστικό του. Λοιπόν, εδώ δείτε, κυρίες και κύριοι, και ξαναδείτε, γιατί εμείς φεύγουμε.